Και θα ξεκινήσουμε με τον Άρη, μια ομάδα στην οποία αγωνίστηκες, σε δύο θητείες μάλιστα. Τώρα είσαι στην τεχνική ηγεσία και θέλω λίγο να μας μεταφέρεις εσύ ως μια άποψη εκ των έσω το τι έχει καταφέρει φέτος ο Άρης παίζοντας στα play-off, στο Final 8 του Κυπέλου και έχοντας και μια πολύ καλή πορεία στο EuroCup, με τις συνθήκες δηλαδή που επικρατούν φέτος στην ομάδα. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι να βάλω λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Το πρώτο στοιχείο θετικό είναι ότι υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος έχει την εμπιστοσύνη της διοίκησης, ο Γιάννης ο Καστρίτης. Ήταν πριν έρθω εγώ εννοείται και είχε κι άλλη μια θητεία πιο πριν, αλλά τον γνώριζαν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η διοίκηση τον υποστηρίζει στο να κάνει, στο να μπορέσει να εκπληρώσει, αν θέλει, το όραμά του για τη δουλειά που κάνει στον Άρη. Κάτι που είναι σημαντικό για κάθε προπονητή. Εννοείται. Και μακάρι να μπορούσαμε να το είχαν όλες οι ομάδες. Άρα λοιπόν ο Γιάννης ο Καστρίτης ως προπονητής του Άρη είχε ξεκινήσει ήδη πριν 3 χρόνια να δείχνει κάποια πράγματα. Πέρυσι μου έκανε τιμή να είμαι συνεργάτης του και φτιάξαμε και ένα καινούριο coaching staff. Συνεχίσαμε πάνω σε αυτό το κομμάτι που θέλει να δουλεύει. Παράλληλα και η διοίκηση δεν έκανε μεγάλα βήματα. Η ομάδα παρέμεινε στο να έχει μια υποχρέωση μέσα στην εβδομάδα. Θεωρώ ότι πέρυσι δείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και φέτος κάναμε ένα βήμα, πιθανόν πιο μεγάλο από ό,τι, αλλά ήταν κάτι το οποίο ακουγόταν συνέχεια, δηλαδή συζητιόταν συνέχεια, να παίξουμε στην Ευρώπη σε ένα δύσκολο τουρνουά όπως είναι το EuroCup. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Και πιστεύω ότι πρέπει η ομάδα να συνεχίσει να χτίζει βήμα-βήμα σε αυτά που έχει καταφέρει από την προηγούμενη χρονιά. Και νομίζω ότι στο σωστό δρόμο, αυτό μας λες. Μέχρι στιγμής, ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί δεν υπάρχουν υπερβολές. Θέλουν να πατάνε καλά στα πόδια τους οι άνθρωποι της διοίκησης. Ο coach χτίζει κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι η ομάδα είναι καλύτερη κάθε χρόνο. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος δηλαδή, στο να μπορέσεις να φτάσεις στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσες. Ξέρουμε ποιο είναι το επίπεδο μέχρι που μπορεί να φτάσει μια ομάδα στην Ελλάδα, έχοντας τους δύο μεγάλους αντιπάλους, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, το οποίο δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα το βασικότερο είναι να δείξει μια πολύ ωραία εικόνα στο γήπεδο, να δείξει ότι είσαι ανταγωνιστικός, να χαίρονται οι φιλάθλοι του Άρη, γιατί οι φιλάθλοι του Άρη, ακόμα και στις πολύ δύσκολες στιγμές, το ξέρετε πολύ καλά, yeah, ήταν εκεί. Το να τους κάνουμε και χαρούμενους είναι ακόμα περισσότερο, είναι καλύτερο και να τους έχουμε περισσότερο κοντά μας. Δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα και μοναδική. Φέτος, που εσύ τι έχεις ζήσει και ως παίκτης, αλλά. Ναι, τι να συζητάμε. Τα βίντεο στο YouTube τα λένε όλα, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια εμπειρία για κάθε παίκτη. Κυρίως για τον παίχτη, είναι το ζει και διαφορετικά. Εγώ τώρα το ζήσα και λίγο σαν φύλαδος από τον πάγκο 2 χρόνια. Αλλά για κάθε παίχτη είναι μοναδική εμπειρία το να το ζει αυτό. Το να ξέρει ότι υπάρχει το support από πίσω τόσων ανθρώπων και η αγάπη για αυτό που κάνει. Αυτή η ατμόσφαιρα στους ξένους παίκτες δίνει μια όθηση, τους κάνει καλύτερους. Βέβαια, στην αρχή μπορεί να είναι ένα σοκ, είναι σίγουρο. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το γήπεδο και την ατμόσφαιρα και που τους δίνει δύναμη, έχει να κάνει και με το έξω. Δηλαδή, ο σεβασμός που μέχρι στιγμής, δηλαδή αυτό καταλαβαίνω και αυτό ήξερα και εγώ ως παίχτης. Ο σεβασμός που υπάρχει στο έξω από το γήπεδο από όλους τους φιλάθλους, ειδικά του Άρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιώργο, αναφέρθηκες ήδη στη συνεργασία σου με τον Γιάννη Καστρέτη. Την απολαμβάνεις και εσύ, αυτό όλο σε κάνει καλύτερο? Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορώ να κάνω κάτι με το ζόρι, δεν το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Και είμαι πολύ ειλικρινής, γιατί θέλω να είμαι τίμιος όταν άλλος μου δίνει το δικαίωμα να συνεργαστώ μαζί του. Ναι. Αυτό το κάνει ο Γιάννης ο Καστρέτης και δεν το κάναμε τυχαία, δηλαδή είχαμε μιλήσει πριν και αποφάσισε ο άνθρωπος ως πρώτος προπονητής να συνεργαστούμε. Θεωρώ ότι έχω πάρει πολλά, έχω δώσει πράγματα, όπως πρέπει να κάνει ένας βοηθός προπονητή. Και αν δεν ήταν απόλαυση, και δεν μιλάω μόνο με τη συνεργασία με τον coach, μιλάω και με όλα και με τα άλλα δύο παιδιά, και τον Χρήστο Χασανίδη και με τον Σωτήρη τον Καραποστόλου. Έχεις μια συνολική εικόνα. Θα ήταν δύσκολα. Okay. Το ευτύχημα είναι ότι έχουμε πολύ καλή σχέση, δουλεύουμε και περνάμε καλά με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν. Θα συνεχιστεί αυτό, γιατί εύλογα έρχεται το επόμενο ερώτημα. Τι μπορεί να καταφέρει ο Άρης, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα? Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε ότι ο coach έχει συμβόλαιο. Ναι. Άρα θεωρώ ότι οτιδήποτε έχει στο μυαλό του ως πλάνο μπορεί να καταλήξει, ας το πούμε σε εισαγωγικά, από και στην επόμενη χρονιά. Επίσης πιστεύω ότι ο Άρης κάθε χρόνο θα γίνεται καλύτερος, με την έννοια πιο υγιής σύλλογος. Mm-hmm. Θα φεύγουν βάρη από πάνω του, μέσα από τη διαδικασία, ξέρετε, των πληρωμών κτλ. Άρα πιστεύω ότι κάποια πιθανόν χρήματα, τα οποία δεν τα βλέπε η ομάδα αγωνιστικά, να πηγαίνουν στο αγωνιστικό κομμάτι και να γίνει λίγο πιο δυνατή.
Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει, μάλλον θα πρότεινα ότι δεν πρέπει η ομάδα να φύγει από το EuroCup. Θα πρέπει να παραμείνει στο EuroCup, ακόμα και αν υπάρχει ένα ΔΕΛΕΑΡ μέσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από τη FIBA. Ναι. Πρέπει να μείνει σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Είναι συγκεκριμένα παιχνίδια, είναι πολλά παιχνίδια, είναι δυνατά παιχνίδια και πιστεύω ότι καλό κάνουν σε όλους μας. Και από εκεί και πέρα ότι το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο θα οριστεί το καλοκαίρι, ας το πούμε, δηλαδή το τεχνικό μάλλον κομμάτι. Με στόχο το καλύτερο δυνατό. Ανάλογα βέβαια και τους παίκτες που θα βρεις και τα λοιπά και τα λοιπά.